Λοιπόν, συνάδελφοι, καταρχάς πρέπει να χαιρετήσουμε την απόλυτη συμμετοχή των συναδέλφων του κλάδου στη σημερινή 24ωρη απεργία στην αρχιεπισκευή. Μια απεργία προειδοποιητική προς κυβέρνηση και εργοδοσία για το ζήτημα της υπογραφής και της υποχρεωτικότητας της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που διεκδικούμε. Καλούμε σε νέα 24ωρη απεργία στις 28 Φλεβάρι με κεντρικό σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, ζητώντας αυξήσεις στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, ικανοποιητικές μέτρα προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, επέκταση της σύμβασης και υποχρεωτική σε όλο τον κλάδο. Κατά τα διάρκεια της συνάντησης με το γραφείο της Υπουργού Εργασίας αναλύσαμε όλα τα αιτήματα που αφορούν τους ελέγχους για τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων, για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπηρωθούν γύρω από το συνδικάτο και όλη μία γροθιά, αυτό που λέμε όλοι για έναν και ένας για όλους, να γίνεται καθημερινά πράξη, ώστε στο επόμενο διάστημα να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής, καλύτερο εισόδημα. Το επόμενο διάστημα ο αγώνας μας θα κλιμακωθεί. Η χτεσινή πρόταση των εργοδοτών, αντιπρόταση για αύξηση μόνο 4% στα ημερομίσθια μας, δεν μας καλύπτει την επόμενη Τετάρτη. Και στα θεσμικά δεν απαντάνε θετικά σε τίποτα. Που για μας τα θεσμικά που αφορούν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι πιο πάνω από οποιαδήποτε αύξηση. Την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα συνάντηση με τους εργοδότες και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης και με ανακοίνωση. Επιμένουμε στα αρχικά μας αιτήματα και πιέζουμε και είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι ότι αν συνεχιστεί αυτή η συσπήρωση στο πλευρό της διοίκησης των συνδικάτων, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και θα το γευτούμε όλοι μας. Παραμένουμε σε αγωνιστική ετοιμότητα.